Συνέχεια υπάρχει με την ίδια συνταγή. Ότι τα δύο τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είχαμε αυτά τα αποτελέσματα και, και τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης του Πασόκ. Αλλά ευθύνεται και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το είπε δηλαδή ο κ. Στουρνάρ, που είναι υπουργός της κυβέρνησής σας. Ποιος, ο κ. Στουρνάρας. Δεν βάλω την υπουργό της κυβέρνησης, Σαμαρά. Για ένα πράγμα θα πω μονάχα. Όμως ο κ. Στουρνάρας θα πρέπει να κοιτάξει τις ευθύνες και του ιδίου και των υπουργών ή πρωθυπουργών που υπηρέτησε και την εποχή που ήταν σύμβουλος του κ. Παπαντονίου και την εποχή που μαζί με τον κ. Σιμίτη έμπαζαν την Ελλάδα στην ΟΝΕ όπως την έβαλαν. Με αυτή την ισοτιμία, με αυτά τα στοιχεία και με τις αλχημίες της Goldman Sachs. Το έχουν, ξέρετε, μερικοί, ιδίως στον χώρο του Υπουργείου Οικονομικών και ιδίως όταν δεν προέρχονται από λαϊκή ετοιμιγωρία. Ναι. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν αυτή την τεχνοκρατική έπαρση. Αυτοί έχουν και το προνόμιο να ξεχνάνε τι υπήρξαν προηγουμένως. Θα έλεγα λοιπόν στον κύριο Στουρνάρα λιγότερη αλαζονία, κάτι από εκεί μέσα από το Υπουργείο Οικονομικών με την αλαζονία που έδειξαν, ξέρετε πολύ καλά που βρίσκονται σήμερα. Θα του έλεγα λοιπόν λιγότερη αλαζονία, περισσότερη μνήμη. Και το κυριότερο, περισσότερο σεβασμό. Αυτά τα ξέρει ο κύριος Σαμαράς που λέτε. Γιατί να σας πω τώρα που από το στόμα του Δημοκρατίου κουίσουμε. Με αυτά που από το στόμα δηλαδή. Κύριε καθηγητά, εγώ επίσω αυτά που ακούω. Θετικά φαντάζομαι, δεν σας χαλάσω. Όχι, θετικά, θετικά. Αλλά αυτό συνιστά έτσι μια αποδοκιμασία όλου αυτού του οικονομικού επιτελείου το οποίο οδηγεί τη χώρα, πιστεύω, και νομίζω ότι θα το διαπιστώσετε κι εσείς, στην πεπατημένη. Κύριε συνάδελφοι και κύριε Κοντονή, θέλω να σας εξηγήσω το εξής πολύ απλά. Οι βουλευτές μέσα στη Βουλή είναι για να στηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και να κάνουν την κριτική όταν πρέπει να την κάνουν. Σωστά. Εγώ σας λέω, όταν ακούγεται από τον Υπουργό Οικονομικών αυτό, τη στιγμή που όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα το 9 και πού οδηγήθηκε στη συνέχεια, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι ο Κώστας Καραμανλής στις εκλογές του 9 πήγε στον ελληνικό λαό και είπε την αλήθεια και άλλοι του λέγανε λεφτά υπάρχουν. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σου λέει, εξισώνοντας τους πάντες και τα πάντα, χωρίς να θυμάται ότι το 9 ο Κώστας Καραμαλής πήγε στις εκλογές λέγοντας, το τονίζω, λέγοντας ότι λεφτά δεν υπάρχουν και πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική.